Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το τελευταίο τραπέζι ενός πολύ ωραίου διαλόγου. Έχουν ακουστεί ήδη πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που εξηγούν τις δυσκολίες, που περιγράφουν την ένταση των ανισοτήτων, που περιγράφουν τους κινδύνους που προκαλεί μια αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα πλανητική, που περιγράφουν τους κινδύνους για ολόκληρο τον πλανήτη από την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή, που εξηγούν με στοιχεία, με πίνακες, με αριθμούς, πως παρά την κρίση που προκάλεσε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο πριν 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο παραμένει κυρίαρχο, οι ρυθμίσεις που έταζαν τότε ακόμη και οι νεοφιλελεύθεροι έχουν ξεχαστεί, που θα βάζαν όρια στον καπιταλισμό καζίνο. Και παρότι έχουμε την αποτυχία των νεοφιλελεύθερων συνταγών, ο νεοφιλελευθερισμός κυβερνά τον πλανήτη, κυβερνά την Ευρώπη, το πιο προωθημένο από πλευράς κράτους δικαίου, κοινωνικού κράτους, δημοκρατικών ελευθεριών κομμάτι του πλανήτη. Και από την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού, δεν κερδίζει αριστερά, αλλά κερδίζει άκρα δεξιά. Επομένως, λέω τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος του διαλόγου, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν κερδίζει η αριστερά? Γιατί η αριστερά παραμένει στάσιμη ή και χάνει σε όλες τις εκδοχές? Εδώ, σε αυτό το τραπέζι, όπως και στα προηγούμενα, είμαστε εκπρόσωποι από τρεις πολιτικές οικογένειες που εκπροσωπούν και ιστορικά ρεύματα αυτής της ευρύτερης και πολύμορφης αριστεράς. Από τη Σοσιαλδημοκρατία, από τους Πράσινους, από την Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τις δικές μας ανεπάρκειες και τα δικά μας ελλείμματα και να ξεκινήσουμε από μια διαπίστωση. Κανένα από τα τρία ρεύματα μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Όλοι μαζί ενδεχομένως να τα καταφέρουμε, εάν μέσω του διαλόγου αναζητήσουμε συγκλήσεις που να αντιμετωπίζουν και τις συλλογικές μας ανεπάρκειες και τα συλλογικά μας ελλείμματα. Ο τίτλος του διημέρου και ο τίτλος αυτής της συζήτησης, που είναι η κορύφωση των πάνελς, είναι «Προοδευτική συμμαχία για μια άλλη Ευρώπη». Θεωρώ ότι αυτή η προοδευτική συμμαχία για μια άλλη Ευρώπη είναι ιστορική και επίγουσα πρόκληση, γιατί αν δεν το καταφέρουμε αυτό, η Ευρώπη θα κινδυνεύσει ή από μια διαλυτική κρίση, γιατί η εκρηκτική αύξηση των ανισοτήτων θα την αποσυνθέσει, ή μπορεί να ενοποιηθεί σε ένα πολύ αυταρχικό μοντέλο τεράστιας πολιτικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης, που θα θυμίζει ιστορικά εγκλήματα που συνέβησαν πριν 80 χρόνια και που θα ξεκάνει, θα ξεθεμελιώσει ιστορικές κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και της δημοκρατίας που θεμελιώθηκαν και άνθησαν στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Γαλλική Επανάσταση, το διαφωτισμό και φτάνοντας μέχρι το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, τις αναδιανεμητικές πολιτικές. Δεν έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να κοιτάμε τον αφαλό μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε εμείς σε σχέση με τους γείτονες είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε, συζητώντας, βάζοντας τη βάσανο του διαλόγου, της κοινής δράσης, που σημαίνει και της δοκιμασίας προτάσεων, πώς θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε. Και η σύγκληση απαιτείται, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις και από τις μέχρι τώρα εμπειρίες, να γίνει πάνω σε ένα κοινό σχέδιο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
στο οποίο ακουμπώνουν προοδευτικές δημοκρατικές απαντήσεις και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και για κάθε χώρα ξεχωριστά. Εδώ στο τραπέζι είμαστε κάμποσοι ευρωβουλευτές που μετέχουμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο σε διαλόγους και πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει το Progressive Caucus, η Προοδευτική Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Και θα ήθελα λίγο να σας πω για αυτή την εμπειρία. Ανήκοντας σε 3 πολιτικές οικογένειες, διαπιστώσαμε ότι σε πάρα πολλά πράγματα έχουμε κοινές ή συγγενείς προσεγγίσεις. Αγωνιούμε για τα ίδια πράγματα, προτείνουμε τις ίδιες λύσεις, ψηφίζουμε τις ίδιες προτάσεις στο Κοινοβούλιο, αγωνιζόμαστε να μην περάσουν κάποιες άλλες που τις θεωρούμε αρνητικές. Και είπαμε, γιατί δεν αρχίζουμε να συζητούμε μεταξύ μας. Και δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Και πήραμε κοινές πρωτοβουλίες και οργανώσαμε κοινές εκδηλώσεις. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισε αυτή η όσμωση και η σύγκληση να επεκτείνεται. Και κάποια στιγμή είπαμε, ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτό δεν θα ιδρυματοποιηθεί, πώς δεν θα είναι μια διαδικασία κλειστή μόνο μεταξύ ευρωβουλευτών, πώς τα κόμματά μας, οι κοινωνικές οργανώσεις και κυρίως και τελικά οι πολίτες, η κοινωνία, θα συζητήσουν γύρω από αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, οι θετικές πρακτικές, οι θετικές εμπειρίες που προκύπτουν έχοντας ένα μετρήσιμο μέγεθος και άρα την ικανότητα να παράγουν κυβερνητικό αποτέλεσμα, είναι λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Τσίπρα, η Πορτογαλία με την κυβέρνηση Κώστα και χωρίς να είναι κυβερνό κόμμα, ο Κόρμπιν με τους εργατικούς που κάνει μια προοδευτική στροφή, αλλά σε μια Μεγάλη Βρετανία που ετοιμάζεται να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια έκφραση αυτής της κρίσης. Και έχει σημασία να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις θετικές εμπειρίες και να τις συνθέσουμε. Σε ποιες προτάσεις μπορούμε να καταλήξουμε. Ακούστηκαν πολλά και δεν θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ. Απλώς θέλω να πω ότι μερικά από τα μεγάλα στοιχήματα στα οποία πρέπει να συνθέσουμε ψηφίδα-ψηφίδα προτάσεις που να συνδιαμορφώνουν ένα προοδευτικό σχέδιο για την Ευρώπη είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορεί να γίνει αυτό που λένε οι νεοφιλελεύθεροι και οι εκπρόσωποι των πλούσιων βόρειων κυβερνήσεων, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια και περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Ή πρέπει να ενισχυθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός με νέους ίδιους πόρους, με αύξηση της συμμετοχής των κρατών μελών στον κοινό κορβανά, προκειμένου όχι μόνο να μην θυγεί, αλλά να ενισχυθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Όχι μόνο να μην θυγεί, αλλά να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής. Να αυξηθούν έως και να διπλασιαστούν κονδύλια για τους νέους, όπως είναι η πρωτοβουλία για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους ή το Erasmus Plus, ή η έρευνα και η καινοτομία και η κοινή ευρωπαϊκή επένδυση σε αυτούς τους τομείς μέσα από προγράμματα όπως το Horizon 2020. Φορολογική μεταρρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα χρόνια αυτά έγινε ένα τεράστιο πάρτι των πολυεθνικών. Στα τελευταία 10 χρόνια οι πολυεθνικές πληρώνουν με διάφορα κόλπα νομιμοφανείς πρακτικές φορολογικής αποφυγής πολύ λιγότερες φορές από αυτούς που πληρώναν το 2008. Και αυτό σημαίνει επιβάρυνση όλων των υπολείπων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικό κράτος. Γιατί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό, είτε τον εθνικό είτε τον κοινοτικό, το μεταφράζουν οι δεξιόστροφες κυβερνήσεις σε περικοπές του κοινωνικού κράτους. Αλλά για να έχουμε φορολογική μεταρρύθμιση δεν μπορούμε να το κάνουμε επιστρέφοντας στις λύσεις του κράτους έθνους, στην επιστροφή, στην περιχαράκωση.
Αντιθέτως, χρειαζόμαστε όχι μόνο ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ρυθμίσεις με φορολογική εναρμόνιση που να βάζουν όρια, ελέγχους, ποινές στην κατάχρηση μέσω των φορολογικών παραδείσων, που να υποχρεώνουν στη διασταύρωση στοιχείων, που να εξασφαλίζουν με μηχανισμούς, και υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν τεχνικές λύσεις, ότι τα κέρδη θα φορολογούνται εκεί που παράγονται και όχι μέσω των ονδιομηλικών συναλλαγών και των τριγωνικών συναλλαγών να εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα τεράστιες πολυεθνικές να πληρώνουν λιγότερο από 1% επί των κερδών τους φόρο, ενώ μια μικρομεσαία επιχείρηση πληρώνει 30 φορές παραπάνω. Κλιματική αλλαγή μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σε μικρότερη κλίμακα από την πλανητική. Αλλά χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία να πρωτοστατεί και να επιμένει και να είναι ένα βήμα μπροστά, αγκαζάροντας και τους άλλους αυτά τα πράγματα που είναι θέματα σωτηρίας του πλανήτη, προστασίας του περιβάλλοντος, υπεράσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών, αλλά και τομείς τους οποίους μπορεί να καινοτομήσει η οικονομία και να δημιουργήσει χιλιάδες, εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, επενδύοντας σε αυτήν την ανάπτυξη της καινούριων τομέων της οικονομίας. Δημοκρατική λογοδοσία. Μπορούμε να συνεχίσουμε έχοντας ένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, το μόνο άμεσα εκλεγμένο, που είναι μακράν ο πιο αδύνατος ευρωπαϊκός θεσμός σε σχέση με την Κομισιόν και σε σχέση με το ακόμη ισχυρότερο συμβούλιο που είναι οι κυβερνήσεις. Πόσο μακριά μπορεί να πάει η λεγόμενη διακυβερνητική μέθοδος, όπου όργανα χωρίς ουσιαστική θεσμική νομιμοποίηση, όπως είναι το Eurogroup, αποφασίζουν τα πάντα πίσω από κλειστές πόρτες. Όσο αυτά συνεχίζονται έτσι και με τις ανισότητες να ενισχύονται, θα δυναμώνει ο ευρωσκεπτικισμός, η ευρωάρνηση, και όσο η αριστερά και οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις δεν προτείνουν το δικό τους προοδευτικό σχέδιο αλλαγών για να ξεπεράσουμε, να ανατρέψουμε αυτές τις καταστάσεις, να επανιδρύσουμε ουσιαστικά σε καινούριες δημοκρατικές κοινωνικές βάσεις αυτό το στίχημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα κερδίζει η άκρα δεξιά. Θέλω να πω έτσι πολύ καθαρά ότι κατά τη γνώμη μου η ιδέα μιας πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης με δημοκρατικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στον αντίποδα αυτού που σήμερα συμβαίνει είναι κατά τη γνώμη μου η πιο αριστερή και προοδευτική πρόταση. Και ακόμη και σε αυτές τις στιγμές που δυναμώνει η ευρωάρνηση και ο ευρωσκεπτικισμός, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι αριστεροί ότι το πρώτο σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος γράφτηκε σε ένα νησάκι ιταλικό, το νησάκι Βετοντένε, από τον Αλτιέρο Σπινέλη και τους συντρόφους τους φυλακισμένους από τον ιταλικό φασισμό. Σε αυτές τις γραμμές της ιστορίας πρέπει να κινηθούμε για να δημιουργήσουμε όχι απλώς, κατά τη γνώμη μου, μια προοδευτική συμμαχία, την ευρύτερη δυνατή, αλλά για να δούμε μέσα από αυτό το διάλογο και την κοινή δράση και την συνδιαμόρφωση μιας νέας αριστεράς, δημοκρατικής, κοινωνικής, οικολογικής, απελευθερωτικής, ικανής να δημιουργεί πλατιούς συνασπισμούς πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Προοδευτικών όταν μιλάμε για θέματα κοινωνικά, ανάπτυξης, κατανομής εισοδήματος, αλλά και πιο πλατιών όταν μιλάμε για στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες, αντιφασιστικών μετόπων εννοώ, γιατί δυναμώνει επικίνδυνα η άκρα δεξιά και ο φασισμός. Καταλήγοντας, νομίζω ότι αυτό που κάνουμε εδώ και 2-3 χρόνια με το Progressive Caucus είναι ευτυχές ότι προχωρά με το φόρουμ στη Μασσαλία, με τη διάλογο στην Αθήνα, με αυτό που προγραμματίζεται μετά από μερικούς μήνες στην Ισπανία, και πρέπει να πυκνώσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να έχουμε ανοιχτό το μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και πότε. Θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα, οικοδομώντας πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος δεν θεωρεί ότι έχουμε εμείς το κουκαλάκι της νυχτερίδας. Πρέπει να τον ξανακερδίσουμε, πρέπει να πείσουμε, άρα πρέπει να δώσουμε και τη μάχη του συγκεκριμένου, να γίνουμε πιστικοί
να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να γιώνουμε το όραμά μας στο στρατηγικό με την δυνατότητα να βελτιωθεί η ζωή του πολίτη, του άνεργου, αυτού που δουλεύει με επισφαλείς σχέσεις εργασίας, αυτού που έχει χαμηλό εισόδημα ή των μεσαίων στρωμάτων που έχουν συμπιεστεί από την κρίση, ότι μπορούμε, όπως είπε ένας σύντροφος από το Sinn Féin, να κυβερνάμε καλύτερα και να διευρύνουμε τους βαθμούς ελευθερίας και για τους πολίτες και για τα κράτη-μέλη και να δημιουργούμε μια προοπτική και για την Ευρώπη και για τον πλανήτη. Και θα το κερδίσουμε αυτό μόνο εάν τολμήσουμε. Και λέω ότι θα πρέπει να βάλουμε και ένα στόχο. Γιατί όχι μια μεγάλη αριστερή προοδευτική ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, που να είναι αυτή και όχι η ακραδεξιά το αντίπαλο δέος στον νεοφιλελευθερισμό. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε μέχρι το 2019. Αλλά αυτό το στόχο νομίζω ότι πρέπει να τον θέσουμε στον εαυτό μας. Και να προσπαθήσουμε μέσα, όχι από εκλογικούς στόχους, αλλά από μια σοβαρή πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική προσπάθεια, να ανασυνθέσουμε, να διευρύνουμε, να ριζοσπαστικοποιήσουμε τον όρο της νέας αριστεράς. Πριν από 25 περίπου χρόνια ιδρύσαμε ως ενιαίο κόμμα τον Συνασπισμό της Αριστεράς, τον βασικό πολιτικό πρόγονο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Και στα ιδρυτικά μας κείμενα, στις πρώτες γραμμές και του καταστατικού μας και του προγράμματός μας και της πρώτης μας πολιτικής απόφασης, έλεγε, αν θυμάμαι καλά, επιλέξει, ότι ο σκοπός μας είναι να υπερβούμε ανασυνθέτοντας τα δύο ιστορικά ρεύματα και τα όρια τους, το κομμουνιστικό και το σοσιαλδημοκρατικό, γιατί και η εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού οδηγήθηκε σε μια τραυματική αποτυχία και κατάρρευση και η εμπειρία της σοσιαλδημοκρατίας, όπως τη ζούμε ακόμη και τώρα, με την δεξιά στροφή της σε πάρα πολλές χώρες, την έχει οδηγήσει στα όρια της εξέλιξης πολύ μακριά από τις ιδρυτικές της αρχές και από τις αξίες της, αλλά και από τις κατακτήσεις που χάρη σε σοσιαλιστικά κόμματα υπήρξαν τις πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Άρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να συνεχίσουμε, να βαθύνουμε αυτή την προσπάθεια, να επιταχύνουμε και να τολμήσουμε. Και αν το κάνουμε, θα γράψουμε ιστορία. Ευχαριστώ.